Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που φαίνεται να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των δημοσιευμάτων το 2015-2016, διορθώστε με, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον νόμο Περιευθύνσης Υπουργών, την αμελητή διαβίβαση του δημοσιεύματος στη Βουλή. Το λέω γιατί αναφερόμαστε σε μια δικογραφία, πράγματι υπάρχει μια δικογραφία, η οποία γίνεται αυτομάτως όταν υφίσταται ένα δημοσίευμα εις βάρος πολιτικού. Είναι η ιδιότητα του κυρίου Σαλμά. Γιατί ο κύριος Σαλμάς είναι συγχρόνος και διακεκριμένος καθηγητής και ιατρός αναγνωσμένου κύρους, ενώ παράλληλα είναι και βουλευτής. Αυτό λοιπόν το γεγονός προκάλεσε το πολιτικό ενδιαφέρον για ένα θέμα ιατρικό. Ας δούμε τα γεγονότα που έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση στις 22 Δεκεμβρίου του 2014, όπου ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας αποδέχεται μια ομόφωνη εισήγηση της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, η οποία είχε ληφθεί 20 μέρες πριν, βάσει της οποίας δεν έγινε τιμολόγηση μιας ιατρικής διαδικασίας, έγινε μια αναγνώριση ότι μια πιο σύγχρονη μέθοδος θεραπεύει τις ίδιες ιατρικές ανάγκες με μια προγενέστερη. Αυτή είναι μια ιατρική άποψη που εξέφρασε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Είπε ότι η ανάγκη της αρθροσκόπησης μπορεί να καλυφθεί είτε με την παραδοσιακή μέθοδο που γνωρίζουμε και περιγράψατε πριν, ο κ. Παπαδόπουλος πολύ καλά, είτε με μια νέα μέθοδος που πλέον υπάρχει. Και προσφέρθηκε από τον αγαπητό συνάδελφο από το ποτάμι και ιατρικές δημοσίευσεις του 2014, σύγχρονες δηλαδή, που αναφέρονται σε αυτή τη νέα μέθοδο. Το ΚΕΣΥ έχει 29 μέλη. Η κυβέρνηση ορίζει τα 3. Κατά συνέπεια, 26 από τα 29 μέλη δεν είναι επιλογής του εκάστοτε Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Βορύδης, ως Υπουργός Υγείας, είχε 2 δυνατότητες. Η μία ήταν να δεχτεί την ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥ, η άλλη ήταν να απορρίψει. Εγώ θα θεωρούσα πιο μεμτό ένας Υπουργός Υγείας, που δεν υποχρεούται συνταγματικά να είναι και ιατρός, δεν υποχρεούται να καταλαβαίνει την ιατρική βάση των προτινόμενων θεραπείων, το θεωρούσα πιο μεμτό να απορρίψει μια ομόφωνη εισήγηση πάνω να τη δεχτεί. Αυτό λοιπόν έκανε ο κύριος Βορύδης. Από τις εισηγήσεις των κομμάτων, από την ανάγνωση της δικογραφίας, δεν προκύπτει καμία παρατυπία του Υπουργού Υγείας στη διαδικασία που ακολούθησε. Έλαβε μια ομόφωνη εισήγηση και ο ίδιος την απεδέχθη. Αυτή είναι μια κανονική, ορθή λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας. Εδώ τελειώνει το πολιτικό θέμα. Γιατί από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ευθύνες άλλων προσώπων, δεν είναι πολιτικά πρόσωπα με την έννοια του νόμου Περιευθύνσης Υπουργών. Οι βουλευτές, σας θυμίζω, δεν καλυπτόμαστε από τον νόμο Περιευθύνσης Υπουργών, αλλά από την κοινή ποινική διαδικασία, αν υπάρχει κάποιο θέμα. Εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Και θα το θέσω και στους υπουργούς που θα έρθουν, στον κύριο Ξανθό, στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Κουρουμπλή, όποιοι κληθούν. Εδώ μας λέτε, και με συγχωρείτε, είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι γιατρός, ότι υπάρχει μια πιο σύγχρονη διαδικασία, η οποία κακώς λέτε κάνει 1.500, αλλά κάνει 300. Ερωτώ, γιατί το Υπουργείο εξακολουθεί να πληρώνει την παλιά διαδικασία των 1.500 ευρώ, όταν θα μπορούσε με 300 μόνο ευρώ να προσφέρει στον ασθενή την ίδια υπηρεσία? Όχι. Στην παλιά διαδικασία υπάρχει ακόμα ασθενής που πάει στο νοσοκομείο, όπως περιέγραψε ο κ. Παπαδόπουλος, μένει μέσα 2 μέρες και πληρώνει το δημόσιο 1.500. Αφού λοιπόν το... Μισό λεπτάκι. Με διακόπτετε και δεν έχετε δικαίωμα. Η απόφαση, η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που το θεωρώ πιο αξιόπιστο στα ιατρικά από την οχλαγωγία των βουλευτών της πλειοψηφίας. Καλά τώρα, εντάξει. Λέει ότι η διαδικασία είναι η ίδια ιατρικός. Όταν μιλάτε για οχλαγωγία, τουλάχιστον να μην ξεχνάτε τον κύριο Γιωργαντά. Όταν. Θα μου επιτρέψετε. Έχουμε τελειώσει τα σχόλια. Χωρίς χαρακτηρισμό όμως. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας λέει ότι 2 ιατρικές διαδικασίες είναι ιατρικά ταυτόσιμες.
Ο κύριος Παπαδόπουλος πολύ καλά έκανε και περιέγραψε τη μία διαδικασία, την παλιά να την πω, ως πολύ οδυνηρή και οδηγεί και τον ασθενή να παραμείνει 2 μέρες στο νοσοκομείο. Ενώ η σύγχρονη διαδικασία. Θα μου επιτρέψετε. Συγγνώμη, σας τελειώσει. Εγώ σας τελειώσει γιατί. Σας παρακαλώ να τελειώσει. Μα... Το κεντρικό συμβούλιο. Το κεντρικό συμβούλιο. Σας παρακαλώ, συνεχίστε και τελειώστε. Σέβομαι την προσωπική άποψη του κάθε βουλευτού. Το κεντρικό. Δεν είμαι γιατρός. Το κεντρικό. Ωραία. Όταν σταματήσετε να με διακόπτετε, θα συνεχίσω. Λοιπόν, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας μπλέει με απόφασή του της Δευτέρας Δεκεμβρίου του 2014 ότι 2 διαδικασίες είναι ταυτόσιμες. Εγώ το θεωρώ αυτό ως επίσημη γραμμή. Η ιατρική άποψη του καθενός σεβαστή να την πείτε σε ιατρικά συνέδρια. Εκλεγμένο. Εγώ ρωτάω. Είναι διορισμένο, κύριε Μηταράκη, το ξέρετε καλά. 3 από τα 29. Τα υπόλοιπα τι είναι, εκλέγονται. Ρωτάω λοιπόν. Εκλέγονται. Κύριε Παπαξιτόπουλε, αφήστε τώρα, σας παρακαλώ. Γιατί συνεχίζονται και ταλαιπωρούνται ασθενείς και το δημόσιο πληρώνει 1500. Αυτό που εγώ διαβάζω από αυτή τη δικογραφία είναι ένας ιατρικός πόλεμος μεταξύ γιατρών που παρήχαν την παλιά διαδικασία και εξακολουθούν να παίρνουν 1500, εναντίον ιατρών που προσφέραν μια νέα διαδικασία, η οποία με τη νέα τιμολόγηση που έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας, από ό,τι πληροφορούμε, θα ρωτήσω τον κύριο Ξανθό, δεν υπάρχει κανείς Έλληνας γιατρός διατεθειμένος να την προσφέρει. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας γιατρός, αυτή τη στιγμή συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, να προσφέρει τη διαγνωστική αρθροσκόπηση στον ιατρείο στη νέα τιμή. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια τεχνητή τιμή. Είναι σαν να πούμε σε ένα δικηγόρο ότι θα πηγαίνει στον Άριο Πάγο με 1 ευρώ. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν δικηγόροι που με 1 ευρώ θέλουν να πάνε στον Άριο Πάγο. Άρα υπάρχει αυτό το θέμα, πρέπει να συζητηθεί. Είπα λοιπόν, έχω πει το εξής μέχρι στιγμής. Πρώτον, ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται λόγω της πολιτικής ιδιότητας του ιατρού. Δεύτερον, ότι ο κύριος Βορύδης ακολούθησε πλήρως την νόμιμη διαδικασία και ορθώς έβγαλε μια υπουργική απόφαση. Και εδώ ολοκληρώνεται το πολιτικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία που ουσιαστικά διακόπτηκε και δεν προσφέρεται πλέον στους ασθενείς με ζημία του ελληνικού κράτους και δεν έχει προκύψει από τη συζήτηση μέχρι στιγμής, θα δούμε από τους ασθενείς, από τους μάρτυρες που θα έρθουν, με συγχωρείτε, κατά πόσο το ελληνικό δημόσιο κατέβαλε περισσότερα χρήματα στους πάροχους διαγνωστικών αρθροσκοπήσεων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Για τη βάση του clawback σημαίνει ότι δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα να ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο. Έχει νομοθετηθεί κλειστός προϋπολογισμός. Άρα όσοι γιατροί στην Ελλάδα προσφέρουν την υπηρεσία της διαγνωστικής αρθροσκόπησης συνολικά, ανεξαρτήτων πόσων διαδικασιών θα γίνουν, θα λάβουν το ίδιο συνολικό ποσό. Άρα δεν υφίσταται στην πράξη η έννοια ότι κινδύνευσε να ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο. Ίσως πριν 20 χρόνια που ήταν ανοιχτά τα νοσήλια, και ήταν ανοιχτοί οι προϋπολογισμοί, να μπορούσε κάποιος να πει ότι θα εμφανιστούν περισσότεροι ασθενείς. Αλλά από εδώ δεν προκύπτει ότι εμφανίζονται περισσότεροι ασθενείς. Όσοι είχαν την ανάγκη να κάνουν διαγνωστική αρθροσκόπηση, ας πούμε ότι είναι 100 ασθενείς, παλιά πηγαίναν και οι 100 στο χειρουργείο, τώρα από τους 100, ο ένας, οι 2, οι 3, δεν ξέρω τα στατιστικά, κύριε Πρόεδρε, θα ρωτήσουμε στο Υπουργείο Υγείας πόσες συνολικά διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις γίνανε το 2015, το 2016 και το 2017 και τι ποσοστό από αυτές έγινε με τη νέα μέθοδο. Ο αριθμός των ασθενών δεν άλλαξε. Το συνολικό κονδύλι δεν άλλαξε. Άρα ποιο είναι το θέμα σας? Δεν βασίστε πουθενά, γιατί όλες οι διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις, αν έχουν πρόβλημα, καταλήγουν σε χειρουργική. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Μηταράκη. Τι να κάνω? Πάρη, μα συγγνώμη τώρα. Κρατήστε λίγο να μιλήσετε μετά. Δεν μπορώ να ακούω ανακρίβειες. Συγγνώμη, όλοι μπορούμε. Όλες οι διαγνωστικές, κύριε Παπαχριστόπουλε. Έχουν μηνίσκο, έχουν χιαστούς. Έχουν χόντρο. Ενδεχομένως και άλλοι, αλλά να ολοκληρώσει και θα πείτε μετά εσείς. Θέμα, κύριε Μηταράκη, εκτίθεστε. Σας το λέω ευθέως. Ακούω τρελά, είμαι για κρατήστε μια σημείωση. Δεν μπορώ να ακούω τρελά εδώ μέσα. Είναι απίστευτα που σας ακούνε γιατροί τώρα δικοί σας. Όλες οι διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις με πρόβλημα καταλήγουν σε χειρουργείο. Γίνονται χειρουργικές αρθροσκοπήσεις. Ωραία. Δεν ανέρει λοιπόν, το ένα το άλλο. Συγγνώμη τώρα, να την ολοκληρώσει. Δεν μπορώ, είμαι γιατρός. Εντάξει, μα σας παρακαλώ. Αντιλαμβάνομαι το ιατρικό ενδιαφέρον του κυρίου συναδέλφου. Εγώ χρησιμοποιώ τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας όπως προκύπτουν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Δεν εκφράζω προσωπική άποψη. Επίσης, τέλος, να πω 2 σημεία.
Πρώτον, έγινε μία αναφορά σε αυτό το ειδικό μηχάνημα το οποίο προσφέρει αυτή η διαδικασία. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο της δικογραφίας ότι το ελληνικό δημόσιο προμηθεύτηκε αυτό το μηχάνημα. Κατά συνέπεια, ποιος το έχει, ποιος το πουλάει, ποιος το φέρνει, είναι εντελώς. Είναι όχι, το λέω εγώ προς αποφυγή. Μα είπα εγώ ότι το είπατε, κύριε συνάδελφε. Είπα προς αποφυγή παρεξηγήσεων, επειδή μας ακούει κόσμος και μπορεί κάποιοι να μπερδεύτηκαν. Καλοπροαίρετα, σημειώνω ότι αυτό το μηχάνημα που είπατε ότι κάποιος φέρνει στην Ελλάδα, δεν ξέρω, πιστεύω αυτό που μου λέτε, δεν τον προμηθεύτηκε ποτέ το ελληνικό δημόσιο. Κατά συνέπεια, είναι άνευ δικονομικής σημασίας ποιος το έφερε. Τέλος, εγώ θα κλείσω με ένα πολύ απλό θέμα. Πολύ καλά κάνουμε και συζητάμε αυτή την υπόθεση και θα συζητήσουμε και κάθε υπόθεση η οποία έρχεται στην επικαιρότητα. Τίθεται όμως ένα θέμα. Οι πράξεις οι οποίες αφορούν την αρθροσκοπική, τη διαγνωστική αρθροσκόπηση, τελέστησαν όλες οι πράξεις το 2015, το 2016, το 2017. Περατώθηκαν. Πολλές πράξεις υπεγράφησαν το 2015, 2016, 2017. Υπάρχουν πρώτες υπογραφές. Παραδείγματος χάρη, πότε ξεκίνησε ο ΕΟΠΗ να παρέχει τη διαδικασία, με ποια απόφαση. Αυτή δεν είναι του 2014, είναι του 2015. Εγώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, προτείνω το εξής: να επιστρέψουμε στην Ολομέλεια για διαδικαστικούς λόγους και να ζητήσουμε την επέκταση της δικαιοδοσίας της Επιτροπής μέχρι το 2017 για να μπορέσουμε να εξετάσουμε αυτή την υπόθεση και όποια άλλη υπόθεση προτείνει. Δεν ήσασταν εδώ που τοποθετήθηκα σε αυτό απάνω που ρωτάτε, με συγχωρείτε. Και αναφέρθηκα, κύριε Μηταράκη, στο εξής, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο αφετηριακό γεγονός, το οποίο και μόνο αυτό κρίνεται, αφετηριακό γεγονός είναι μέσα στα. Άρα δεν θα, δεν θα συζητήσουμε δεν τίποτα μετά την πρώτη φορά. Περιμένετε να ακούσετε τι θα πω. Σας παρακαλώ. Δεν θέλετε να ακούσετε. Ναι, αφετηριακό γεγονός είναι μέσα στα χρονικά πλαίσια. Υπενθύμησα μια περικοπή από τη δική μου εισήγηση που ήμουν εισηγητής και είπα ότι λογοκρισία στα μέλη της Επιτροπής δεν γίνεται. Συνεπώς, ο καθένας με αφορμή και κρίση επί του αφετηριακού γεγονότος τοποθετείται. Αυτή είναι η τοποθέτηση σωστή. Και ξέρετε κάτι, εγώ θα ήθελα πραγματικά, τίμια τώρα μιλάμε, όχι εγώ μόνο σαν άτομο, όλοι μας και το κοινό ενδεχομένως, να ακούσουμε μία γνώμη και ελπίζω να έρθει κανείς από μάρτυρα και να μας την πει. Ήταν σωστή αυτή η εκτίμηση. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ήταν σωστό δηλαδή να εξισώσουμε τα δύο πράγματα. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το διακύβευμα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω μια διευκρίνηση. Θα εξετάσουμε ναι ή όχι πράξεις, ενέργειες και παραλήψεις μετά την 1η-1η του 2015. Η απάντησή μου είναι, σε αφήσει το λόγο για τρίτη φορά. Άρα είναι ναι. Με αφετηρία την τοποθέτησή μας, παρακαλώ. Μάλιστα. Με αφετηρία την τοποθέτησή μας πάνω στο γεγονός που προκάλεσε αυτή τη συζήτηση, ναι. Αν δηλαδή ήταν σωστή, αν ήταν σύνομη, αν ήταν επιτρεπτή και από ιατρική και από οικονομική πλευρά, αυτή η απόφαση του Δεκεμβρίου του 2014, κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει κανένα. Άρα θα κρίνουμε και την περίοδο 2015-2017. Κανείς δεν κάνει λογοκρισία εδώ μέσα.